Κύριε Συντυχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είστε? Όσο μπορούμε να είμαστε καλά στις συνθήκες που ζούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω γρήγορα. Η κυβέρνηση έβγαλε προς διαβούλευση νομοσχέδιο για τις υποκλοπές. 7 μέρες λέει θα διαρκέσει μόνο. Αλλά είδα ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και του ΚΚΕ έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να δούμε για ποιο λόγο το ΚΚΕ διαφωνεί με αυτά που λέει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο της υποκλοπής, η οποία υποστηρίζεται με αυτόν τον τρόπο λύνει το πρόβλημα. Προφανώς πρέπει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα κυβέρνηση και φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, μάλλον στη διαβούλευση. Στη διαβούλευση, ναι. Της 22 Νοεμβρίου. Και κατά τη γνώμη μας με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά νομιμοποιούνται και ενισχύονται οι παρακολουθήσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί καταρχήν το προβλέπει το ευρωενασιακό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα στη χώρα μας. Και ήδη στο άρθρο 1, αν κάποιος το μελετήσει λιγάκι, αναφέρει ότι βασικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της δράσης της ΕΕ για να ανταποκρίνεται στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι οι 10.000 παρακολουθήσεις που έγιναν το 2021 και που έγιναν για λόγους εθνικής ασφάλειας σημαίνει ότι θα συνεχιστεί. Θα θωρακιστεί δηλαδή το σύστημα των παρακολουθήσεων. Δηλαδή για λόγους εθνικής ασφάλειας κίνηγε. Μα εδώ όμως αλλάζει τώρα ότι αυτός που παρακολουθείτε θα μπορεί μετά από 3 έτη να ζητήσει να μάθει το λόγο. Είναι μια εξέλιξη, θα πει κάποιος αυτό. Φαινομενικά αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι έχει και κάποιες άλλες, βάζει και κάποιες άλλες πλευρές. Όντως, καταρχήν η ενημέρωση του παρακολουθούμενου είχε απαγορευτεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το γνωρίζουμε όλοι. Και μάλιστα το είχαν ψηφίσει όλα τα κόμματα πάλι αυτό. Έτυχε και ο κύριος Ανδρουλάκης, το κόμμα του δηλαδή που είχε ψηφίσει αυτές τις διατάξεις, τελικά να αποτέλεσε και το θύμα αυτής της ιστορίας. Ένα από τα θύματα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν η ενημέρωση του παρακολουθούμενου που είχε απαγορευτεί για λόγους εθνικής ασφάλειας θα γίνεται, αυτή τώρα λέει θα γίνεται, με την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο διατάχθηκε η άρση. Και μάλιστα μετά την πάροδο των 3 χρόνων από την πάθη του. Δηλαδή την ενημέρωση, και μάλιστα αυτή την ενημέρωση τώρα θα την αποφασίσει ένα τριμελές όργανο από εισαγγελέα, από τον διοικητή της ΕΕΠ, από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, από τον διευθυντή της ΔΑΕΦ κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο βασικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι να ενισχύσει τη διαδικασία των παρακολουθήσεων. Και επιβεβαιώνεται και το εξής επιπλέον. Η δυνατότητα να έρεπε το απορριτό και να παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε ότι το κρατικό δόγμα είναι σε όλο το μεγαλείο. Ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Μάλιστα. Και επιβεβαιώνεται πανηγυρικά. Ο λαός λοιπόν, κύριε Μπαρδούνια, που έχει βιώσει οδυνηρές συνέπειες των αντιλαϊκών πολιτικών, της εξουσίας των λίγων κτλ., μόνο αποστροφή και αηδία μπορεί να νιώσει με όλη αυτή τη σύψη και πραγματικά πρέπει να μάθει να μην συνηθίσει στην ιδέα ότι μπορεί και να παρακολουθούνται ή και να τον παρακολουθούν. Είναι ζήτημα προστασίας των δικαιωμάτων, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.